αρμόδια υπουργός. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Οικονομέα. Τα βλέπετε, παρακολουθώ. Μας ακούτε, ναι, για πείτε μας, βοηθήστε λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι. Γι' αυτό παρεμβαίνω. Καταρχήν, εμείς από προχτές που επανήλθαμε στην κυβέρνηση, Παρασκευή, προσπαθήσαμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει με αυτό το πρόγραμμα, το οποίο, όπως ξέρετε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά 192 δομές φτώχειας πανελλαδικά, εκ των οποίων 160 στην Αθήνα. Κάπου 1000 εργαζόμενοι και χιλιάδες ωφελούμενοι, έτσι. Είναι βασικά 112. Προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία παίρνουν τους... Επειδή δεν σας ακούω, δεν ναι, όχι, να... σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Και τα οποία είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, δηλαδή τα οποία ανατίθενται σε ΜΚΟ. Ναι. Οι εργαζόμενοι που βλέπετε εκεί είναι εργαζόμενοι σε ΜΚΟ. Εμείς έχουμε συζητήσει μαζί τους τα προβλήματά τους καταρχήν και ξέρουμε ακριβώς ότι αυτό που λένε είναι ότι θα ήθελαν να διοριστούν στους δήμους, στους οποίους παρέχουν τις εργασίες. Ένα το κρατούμενο. Ενώ εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, λέτε εσείς. Βεβαίως, μέσα μη κοινωνικό είναι όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, κύριε Καμπουράκη, να ενημερώσω λίγο. Δεν ζητήσατε κάτι τέτοιο, είπατε. Αφήστε την να μιλήσει όμως, να τελειώσει. Το δεύτερο λοιπόν είναι... Κυρία Φωτίου, λέει, δεν ζητήσατε κάτι τέτοιο να διοριστούν στους δήμους. Τη συνέχιση των δομών ζητούμε όλοι. Θέλουν μόνιμη εργασία. Δεν θέλουν τη σχέση αυτή, καταρχήν, και εγώ το σέβομαι αυτό. Δεν είναι όμως αυτό που συζητάτε αυτή τη στιγμή. Αυτό που συζητάτε είναι αν θα συνεχίσουμε... Το ΕΣΠΑ, αν θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς αυτό ζητάμε εμείς. Χτες στάναμε διακυβερνητική, μάλιστα, με τον κύριο Χαρίτη, που είναι ο αρμόδιος υπουργός ΕΣΠΑ, και αποφασίσαμε ότι θα επεκταθεί το πρόγραμμα μέχρι 30-31 Δωδεκάτου. Δηλαδή μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέχρι το τέλος του χρόνου, λοιπόν, επεκτείνεται το πρόγραμμα, μας λέτε τώρα. Βεβαίως. Γι' αυτό διαβάζετε ακριβώς από κάτω άλλο. Άλλη λεζάντα από αυτή που βλέπω, γιατί το σημαντικό είναι αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Επεκτείνεται λοιπόν το πρόγραμμα, όντως το πιο σημαντικό είναι αυτό, αλλά δεν προλάβατε να το πείτε, πώς να το γράψουμε αμέσως, το γράφουμε τώρα. Περιμένετε, να σας πω και κάτι ακόμα. Επεκτείνεται λοιπόν το πρόγραμμα μέχρι 31 Δωδεκάτου. Ωραία. Και αυτό νομίζω ότι έχει ήδη εκδώσει το Υπουργείο όπου, στο οποίο προείσταται ο κύριος Σαρίκης, διότι είναι, όπως σας είπα, για τα ΕΣΠΑ, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία τώρα αυτά τα λεφτά να βρεθούν, αλλά εμείς το επεκτείνουμε έτσι κι αλλιώς και θα βρούμε και τα λεφτά προφανώς. Και μετά τη 12η θέλω. Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Φωτίου, αυτό που μας λέτε σήμερα. Ναι. Τι λέτε? Είναι σημαντικό, λέει δήμαρχος. Είναι αυτό... πολύ σημαντικό αυτό που λέει η κυρία Φωτίου σήμερα. Εγώ ήμουν χθες πρώτη μέρα στο Υπουργείο ξανά. Όχι, μπράβο σου λέει η Δημαρχή. Λοιπόν, εχθές λοιπόν ζήτησα να δω και τον κύριο Πατούλη ως πρόεδρο της ΕΚΕ σήμερα των διαφόρων δήμων. Ναι, πρόεδρο της ΕΚΕ. Και δεν το έχει θέσει πολλές φορές, γι' αυτό είναι σημαντικό. Κυρία Φωτίου, για να μην μπερδευόμαστε. Άρα λοιπόν εσείς λέτε. Έχουμε άμεση ανταπόκριση σε όλα τα πράγματα. Το βλέπουμε, κυρία Υπουργέ. Να πω κάτι. Κυρία Υπουργέ, μισό λεπτό. Αξιολόγηση των δομών της φτώχειας, πρώτον, η οποία έπρεπε να γίνει, την αξιολόγηση, κύριε Καμπουράκη. Δεν γίνει ποτέ. Κυρία Φωτίου, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε αναλυτικά όταν θα αξιολογηθεί. Τώρα εμείς να πούμε ότι εσείς μας δώσατε την είδηση ότι επεκτείνεται το πρόγραμμα. Παρατείνεται μάλλον. Παρακαλώ, κύριε. Κυρία Δημαρχέ, αφήστε γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Κυρία Δημαρχέ, εκτός των άλλων, εσείς μετέχετε σε μία από τις 57 συμπράξεις κοινωνικές, οι οποίες είναι το άλλο πρόγραμμα της ΕΒΑ, από το οποίο θα πάρετε τα τρόφιμα, όπως ξέρετε, με διαγωνισμούς. Δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες. Λοιπόν, επομένως η κυρία Δήμαρχος ξέρει ότι βρίσκεται σε κοινωνική σύμπραξη 57 σε όλη την Ελλάδα, που εμείς για πρώτη φορά καινοτομικά δίνουμε στους leaders των συμπράξεων να κάνουν τους διαγωνισμούς για τα τρόφιμα. Αυτοί
Ε, Θεανό, μην το, δεν τα λύσουμε όλα τώρα. Δεν θα το λύσουμε όλα, Θεανό μου τώρα. Εμείς πήραμε καταρχήν την εικόνα για την παράταση. Αλλά άμα μια κυβέρνηση που ένα από τα προβλήματα που έχει στο μυαλό της είναι οι δομές φτώχειας, ακούει από το πρωί ότι πάει, κινδυνεύουν οι δομές, κόψανε, τελειώνουν οι δομές, έσω έχει, η κυβέρνηση εχθές κλείνει τις δομές. Δεν είναι σωστό αυτό. Μα είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα. Με τους εκπροσώπους των δομών τρεις. Μα είπαμε τέτοιο πράγμα. Εδώ σε βγάλαμε και η δήμαρχος σου λέει μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Τι της την πέφτεις τώρα. Και την επόμενη λοιπόν, μέρα να τελειώνω. Κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Εντάξει, καθίστε στο τραπέζι. Κυρία Υπουργέ, κάτσε ένα λεπτό, κυρία Υπουργέ. Τι τραβά. Περίμενε, κυρία Υπουργέ. Είπες μια πολύ ευχάριστη είδηση και για τους εργαζόμενους και για τους ανθρώπους που είναι τώρα εκεί. Ότι παρατείνεται το πρόγραμμα μέχρι τις 31/12. Έτσι κι αλλιώς, είναι δυνατόν. Λοιπόν. Είχαμε δώσει εμείς παράταση. Χωρίς λεφτά λες εσύ. Πώς θα παρατάξεις. Δεν ξέρουν τα λεφτά. Δεν εμείς την δώσαμε. Η δική μας κυβέρνηση. Ξαναδίνουμε παράταση. Ωραία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι σήμερα που θα δεχθείς τους εργαζόμενους Θεανό, θα τους τα πεις αυτά αναλυτικά. Βέβαια, τις 3 η ώρα λοιπόν που πάρουν. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Κύριε Καμπουράκη. Καλημέρα. Δεν έχουμε καιρό. Κάτσε να πάτε. Διαταλύστε και θα τα ξαναπούμε. Κάτσε να πάτε στη... Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τα καλή μέρα, αλλά περιμένουμε την επόμενη μέρα. Κάτσε να κάνετε να πάτε στην Υπουργό και βλέπουμε τι θα σας πει. Ακριβώς. Λοιπόν,